Γυρίζουμε στην προεκλογική πολιτική ατζέντα, Γιώργο Στεριόπουλε. Νομίζω ότι στην κουβέντα θα βάλουμε ευρωπαϊκά ζητήματα τώρα που έχουν να κάνουν με την Ελιά Δημοκρατική Παράταξη, τον κύριο Νίκο Μπίστη, τον οποίο θα συνομιλήσουμε ζωντανά μέσω Skype, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλησπέρα κύριε Μπίστη από τη Λαμία. Καλησπέρα στη Λαμία. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Να δούμε λίγο ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποψηφιότητά σας αρχικά, κύριε Μπίστη, γνωστός βεβαίως. Η επιλογή που κάνετε αρχικά και να δούμε και άλλα ζητήματα. Ναι, γιατί Ελιά. Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι είναι η μόνη σοβαρή και υπαρκτή παράταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς που εγγυάται ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπάρχει σοβαρή ανταπόκριση, αντιπροσώπευση και η επόμενη μέρα θα είναι καλή για την κεντροαριστερά. Γιατί μέχρι τώρα κάναμε μισές δουλειές όλοι. Με τους 21 που θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε τη φωνή της Ελλάδας για να αλλάξουν κάποια πράγματα? Με δεδομένο μάλιστα ότι οι Ευρωπαίοι έχουν παραδεχθεί, κύριε Μπίστη, ότι μας μεταχειρίστηκαν πολύ σκληρότερα από ό,τι θα έπρεπε. Ναι, το θέμα δεν είναι τώρα να βγούμε παραπονούμενοι. Αυτά έγιναν, αποδείξαμε σε όσους έχουν μάτια και αυτιά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αποδείξαμε ότι ήταν άδικη εν πωλής η συμπεριφορά, αλλά νομίζω ότι αποδείξαμε και ότι μάθαμε και από τα δικά μας λάθη. Είναι διάφορα πράγματα, μην τα φορτώνουμε όλα στους ξένους. Έχουμε και εμείς τις παθογένειές μας, τις οποίες πρέπει να αφήσουμε πίσω. Νομίζω λοιπόν ότι η αντιπροσώπευση στην Ευρωβουλή της χώρας θα είναι καλή, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να δούμε και την ισχυροποίηση των προοδευτικών παρατάξεων μέσα σε αυτήν την υπόθεση. Και οι στόχοι εκεί ποιοι θα είναι, οι προτεραιότητες εκεί ποιες θα είναι? Αν στο σενάριο, στο υποθετικό σενάριο, ο ελληνικός λαός αποφασίσει και σας στείλει εκεί, οι δικές σας προτεραιότητες ποιες θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο? Αντιμετώπιση ανεργίας και ευρωομόλογο. Να μην είμαι πολύ σύντομος. Είναι και άλλα πράγματα, αλλά αυτά είναι τα βασικά. Δηλαδή, αν σπρώξουμε προς την έκδοση ευρωομολόγου, είναι σημαντικό για τις χώρες του Νότου και όπως φαίνεται και οι νεοφιλελεύθεροι αρχίζουν και λιγάκι το συζητάνε. Και η Μέρκελ και ο Σόιμπλε που λέγανε ποτέ, τώρα δεν είναι τόσο κάθετη. Άρα, η ισχυροποίηση των σοσιαλιστών μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και ταυτοχρόνως κοινές πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας που αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που έχει αποσταθεροποιήσει και την ίδια την Ευρώπη. Αυτό πόσο εφικτό είναι, κύριε Μπίστη, να αλλάξει έστω και σταδιακά? Νομίζω ότι είναι απολύτως εφικτό. Είναι θέμα συσχετισμών. Αν παραμείνουν οι συσχετισμοί όπως έχουν μέχρι τώρα, θα γίνονται ευχολόγια για την ανεργία και ταυτοχρόνως θα συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Άρα στο χέρι των λαών είναι να μην παραιτηθούν από αυτή την υπόθεση, να δημιουργήσουν καλύτερους συσχετισμούς και στο Ευρωκοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Υπάρχει προοπτική αλήθεια, κύριε Μπίστη, για μια καλύτερη Ευρώπη, μια Ευρώπη των λαών της Ελλάδος και να έχει και πιο σημαντικό ρόλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Και να προσθέσω και το πιο δίκαια. Ναι, μα αυτή την έννοια θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Ξέρετε, στην Ευρώπη τώρα υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα είναι των δεξιών που λέει ότι η Ευρώπη πάει μια χαρά, δεν χρειάζεται τίποτε, μόνο έτσι. Κατά αναλογία αυτών που λέγανε στην Αμερική ότι ό,τι είναι καλό για την General Motors είναι καλό για την Αμερική, για αυτούς ό,τι είναι καλό για τους επιχειρηματίες και τις τράπεζες είναι αυτομάτως καλό και για την Ευρώπη και τους λαούς. Υπάρχει το άλλο σενάριο της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς που δεν τους ταυτίζω, αλλά που ζητάνε λιγότερη ως καθόλου Ευρώπη και επιστροφή ουσιαστικά στο εθνικό νόμισμα. Αυτή είναι η γραμμή και η διχαστική γραμμή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όπως βλέπετε. Και υπάρχει η γραμμή των σοσιαλιστών και των συμβάγων τους που θέλουν περισσότερη Ευρώπη, αλλά αυτό που είπατε, πιο κοινωνική και πιο δίκαιη Ευρώπη. Αλλά ταυτοχρόνως περισσότερη Ευρώπη, δηλαδή προς την κατεύθυνση της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης για να μπορούμε να έχουμε κοινές πολιτικές. Δεν θα υπάρξουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, όποιος το λέει αυτό λέει ψέματα, στο επίπεδο του εθνικού κράτους. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίσει μόνη της το θέμα της ανεργίας ή το θέμα μιας δίκαιης φορολογίας, αν δεν υπάρξουν κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Το γεγονός ότι
υπήρξαν οι παραδοχές το προηγούμενο διάστημα ότι μας μεταχειρίστηκαν ουσιαστικά σαν πειραματόζω της Ευρώπης. Αυτό δεν θα έπρεπε αυτομάτως να επισύρει και κάποιες δικές τους αλλαγές. Όπως πολύ σωστά λέτε, ευρωπαϊκά κάποιος αποφασίζει και έρχεται στη χώρα του και νομοθετεί ή εφαρμόζει. Αυτό δεν θα έπρεπε να αλλάξει, μιας και όλοι παραδέχονται ότι πάμε καλύτερα. Τίποτε δεν γίνεται αυτομάτως. Και δεν μπορεί να ζητάμε δικαιοσύνη από τον ουρανό. Δεν γίνεται έτσι στη ζωή και στην πολιτική. Δυστυχώς, μακάρι να ήταν έτσι όπως το λέτε. Χρονοδιάγραμμα λοιπόν, εφόσον δεν γίνεται αυτομάτως, ποιο είναι? Ταυτοχρόνως πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι και οι άλλοι έχουν κοινοβούλια. Γιατί ακούω μερικούς και λένε γιατί δεν κουρεύουν το χρέος. Το χρέος πια είναι κρατικό. Λοιπόν, αν ζητήσουμε από τη Σλοβενία ή τη Σλοβακία να κουρέψουν το ελληνικό χρέος και ταυτοχρόνως, ας πούμε, να δανείζονται αυτοί περισσότερο από εμάς, με περισσότερα επιτόκια, αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν κοινοβούλια που θα το δεχτούν. Εδώ το δικό μας κοινοβούλιο, είδατε τι τεράστιες δυσκολίες είχε και ορισμένα μέτρα, τα οποία άλλα ήταν εξόφθαλμα άδικα, άλλα όμως ήταν μέτρα τα οποία έπρεπε να έχουμε λάβει εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλω να πω λοιπόν ότι γενικές και αόριστες αναφορές περί δικαιοσύνης δεν έχουν νόημα στην πολιτική. Αυτό που έχει σημασία είναι να κοιτάξουμε να δούμε, να εξασφαλίσουμε αυτά που έχουμε εξασφαλίσει, δηλαδή το γεγονός ότι μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να συνεχίσουμε να βγαίνουμε με όλο και χαμηλότερα επιτόκια, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, και βέβαια να υπάρχει και η ελάφρυνση του χρέους με την επιμήκυνση και με χαμηλά επιτόκια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα θεωρώ απολύτως εφικτά. Και βέβαια όσο η χώρα μπαίνει στο δρόμο της ανάπτυξης, τόσο θα αισθανθεί και ο άλλος και στην τσέπη του μια σειρά ζητήματα. Γιατί έχω απόλυτη επίγνωση ότι όταν έχει μια οικογένεια δύο άνεργα παιδιά και ζει από μια σύνταξη, εκεί όλα αυτά της φαίνονται πάρα πολύ μακρινά. Και θα ήθελε άμεση λύση, την οποία όμως όποιος της λέει ότι θα την έχει αύριο το πρωί, εγώ δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά, λέω ότι τους λέει ψέματα. Πάντως για την κρισιμότητα που λέτε αυτών των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Μπίστη, πολλοί ξέρετε ότι έχουν μια χαλαρή διάθεση, είχαν τουλάχιστον, για τις ευρωεκλογές. Άρα μπορεί να επιβεβαιωθεί πάλι κάτι τέτοιο με αποχή ή με άκυρο ή ακόμη και με λευκό. Υπάρχει μια τάση για αποχή σε όλη την Ευρώπη. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε όμως μια εκλογή η οποία είναι σκληρή και ο λόγος που και εμείς θέτουμε διλήμματα είναι ακριβώς γιατί πρώτον γιατί τα πιστεύουμε και δεύτερον για να πιστεί ο άλλος ότι δεν πρόκειται περί μια χαλαρής ψήφου. Όταν η αξιωματική αντιπολίτευση έχει βάλει τον πύχη σαν πύχη εθνικών εκλογών, δηλαδή ψηφίζεται στις 25, φεύγουν στις 26, δηλαδή ουσιαστικά εθνικές εκλογές, δεν είναι δυνατόν να πάμε με χαλαρή ψήφο. Νομίζω ότι θα γυρίσει μπούμερακ αυτή η στρατηγική της πόλωσης από την αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω ότι πολύ ορθά η κεντροαριστερά και το ΠΑΣΟΚ έθεσε το δίλημα πολιτική σταθερότητα συν κεντροαριστερά, διότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν και τα αστεία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν κάποιος να μην θέλει εκλογές, να θέλει το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου η κεντροαριστερά ευρύτερα, να σηκώσει το βάρος μιας επιλογής και ταυτοχρόνως να μην την επιβραβεύσει. Λοιπόν, επειδή τελειώσαν τα αστεία, θα μπει ο καθένας μπροστά στο δίλημα. Δεν ήταν υπερβολικό το τελευταίο δίλημα του Βαγγέλη του Βενιζέλου? Καθόλου. Υπερβολικό θα ήταν να πάει στις εκλογές χωρίς κανένα δίλημα. Τα διλήμματα που έχουν θέσει, μέχρι και το ποτάμι έχει θέσει δίλημα. Είπε ο Θοδωράκης, αν δεν πάρω 5% θα πάω σπίτι μου. Με συγχωρείτε, είναι δίλημα. Εντάξει. Καλά, αυτό δεν ρίχνει η κυβέρνηση όμως. Τι πράγμα? Αυτό δεν ρίχνει η κυβέρνηση, λέω. Το δίλημα του Βενιζέλου δεν ρίχνει, ισχυροποιεί την κυβέρνηση. Την ισχυροποιεί, γιατί αν δεν ισχυροποιηθεί η κεντροαριστερά μέσα στην κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση αναπόφευκτα θα καταρρεύσει. Φύγει δεν φύγει το ΠΑΣΟΚ, θα καταρρεύσει. Σκεφτείτε την αυριανή μέρα με μια κεντροαριστερά η οποία θα είναι απολύτως αδύναμη και η οποία θα συνεχίσει να συγκυβερνά. Καταλαβαίνετε, τώρα θέτουν θέμα νομιμοποίησης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στις 26. Γιατί δεν κατά συνέπεια, εγώ ακούω λίγο μερεσέ. Αυτό το δίλημα νωρίτερα, κύριε Μπίστη. Τι πράγμα? Αυτό το δίλημα γιατί δεν είχε τεθεί νωρίτερα? Γιατί τώρα πάμε σε εκλογές. Όχι, όχι. Εννοώ, έχουμε προεκλογική περίοδο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Ακούστηκε τώρα τελευταία από το στόμα του Βαγγέλη του Βενιζέλου αυτό το σκληρό δίλημα. Γιατί τώρα πάμε στις δύο τελευταίες εβδομάδες και τώρα πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει
το τι γίνεται. Αν το είχε θέσει πριν από ένα μήνα, θα είχε ξεχαστεί. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Τώρα ο κόσμος αρχίζει να ενδιαφέρεται για τις ευρωεκλογές. Εγώ γυρίζω και το βλέπω. Ο κόσμος τρέχει για τις δημοτικές εκλογές αυτή εδώ πέρα τη στιγμή, όπου η μισή Ελλάδα είναι υποψήφια. Τρέχει και στις περιφερειακές, λιγότερο. Και οι ευρωεκλογές είναι η τρίτη επιλογή του. Την ίδια ώρα, ο πήχης από την αξιωματική αντιπολίτευση έχει μπει. Ο πήχης από τη Νέα Δημοκρατία έχει μπει. Η κεντροαριστερά οφείλει να θέσει κάθε έναν και ιδίως τον κόσμο της κεντροαριστεράς μπροστά στις ευθύνες του. Λοιπόν, νομίζω ότι. Δεν διακινδυνεύεται έτσι όμως όλα αυτά τα οποία χτίζεται τόσο χρονικό διάστημα. Όχι, τίποτα δεν διακινδυνεύουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν τελικά τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα περιγράψατε και το δίλημα δεν σας βγει, δεν θα αναγκάσετε να φύγετε από την κυβέρνηση. Εγώ, επιτρέψτε μου, Νερμάν, κοιτάξτε, αν εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα πάει καλά έως πολύ όχι, καλά όχι. Η ελιά. Αλλά, αυτό είναι υποθετικό το σενάριο. Λέμε ότι το δίλημα δεν δουλεύει. Δηλαδή, αν, να σας το αντιστρέψω, αν η ελιά έπαιρνε 3% θα μπορούσε να συνεχιστεί η κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Τι λέτε. Δεν θα ξέρω. Είχε την νομιμοποίηση. Δεν ξέρω, λοιπόν. Δεν ξέρω αν μπορούσε ή δεν μπορούσε. Εγώ σας λέω ότι έτσι όπως τέθηκε το δίλημα, ουσιαστικά αύριο, αν δεν πιάσει αυτό, έτσι, η κυβέρνηση πέφτει. Εσείς λέτε ότι πέφτει ούτως ή άλλως. Όσοι φωνάζουν αυτοί που θέλουν να πέσει η κυβέρνηση, δεν τους καταλαβαίνω. Φωνάζουν ότι θέλουν να πέσει η κυβέρνηση, όταν τους λες ότι χωρίς ισχυρή κεντροαριστερά εκ των πραγμάτων θα πέσει, λένε α, εκβιασμός. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να εντάξει όλα δικά σου. Δεν μπορεί 60% του λαού να μην θέλει εκλογές και να θέλει το Πασόκ και η κεντροαριστερά να άρει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Δεν γίνεται. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν γίνεται. Ναι. Αλλά αν με ρωτάτε τι θα γίνει, σας λέω ότι η κεντροαριστερά, η ελιά θα πάει καλά στις εκλογές και από αυτή την άποψη το δίλημα θα λειτουργήσει συσπηρωτικά. Από εκεί και πέρα, σε τελευταία ανάλυση, όπως έλεγε ο Λεωνίδας ο Κύρκος, ο καθένας κρέμεται από το ποδαράκι του. Έτσι λοιπόν κρέμεται και ο ψηφοφόρος. Λοιπόν, τα διλήμματα έχουν μπει από όλες τις πλευρές. Οφείλει να κάνει επιλογή. Θα σας μεταφέρω και κάτι το οποίο το ακούμε έτσι κάνοντας ρεπορτάζ έξω. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Λίγο περισσότερη αυτοκριτική θα ήθελε ο κόσμος και λιγότερες σκληρές γραμμές από την πλευρά τουλάχιστον του Πασόκ και της Ελιάς. Από το Πασόκ, μάλλον, όχι από την Ελιά. Εσείς τι λέτε. Τι άλλες αυτοκριτικές να κάνουν. Με συγχωρείτε. Μια παράταξη που έλειωσε αυτά τα χρόνια για λόγους που είναι πολλοί, δεν είναι ένας μόνο. Και που, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είστε ο μοναδικός που λέει ότι φταίμε και λιγάκι. Από τη στιγμή κατά την οποία. Λέω, κύριε Χρήστη, νομίζω ότι είστε ο μοναδικός που λέει και το είπατε από την αρχή της κουβέντας και σας θυμάει, που είπατε ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς μια αυτοκριτική. Όλοι οι υπόλοιποι λένε τα κάναμε όλα καλά και εσείς απλά δεν καταλαβαίνετε, αγαπητοί πολίτες. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν μ' αρέσει να χαϊδεύω αυτιά. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2001 με το ασφαλιστικό ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα για να μην προχωρήσει μεταρρύθμιση για Νίτσι. Επιτρέψτε μου να πω, εκεί δεν έφταιγε μόνο το πολιτικό σύστημα. Εκεί δεν είχε και ο άλλος, ο οποίος δεν καταλάβαινε. Εκεί δεν είχε κρίση. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Εκεί χάθηκαν κάποια δις. Τα οποία σήμερα τα πληρώνουμε με άγρια αντιλαϊκά μέτρα, ακριβώς επειδή δεν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις όταν έπρεπε. Θέλω να σας πω ότι κανένας δεν είναι αθώος. Βεβαίως, η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει το πολιτικό σύστημα και οι δυνάμεις που κυβέρνησαν. Αλλά θέλω να σας θυμίσω στο συγκεκριμένο παράδειγμα τι διλέγαν οι δυνάμεις που θέλουν τώρα να κυβερνήσουν. Να θυμίσω τι έλεγε η δεξιά τότε, η οποία ήταν στους δρόμους και ήθελε περισσότερες συντάξεις. Να θυμίσω τι έλεγε η αριστερά, τι έλεγε ο πρόδρομος του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός. Περισσότερα θέλανε κι αυτοί. Να θυμίσω τι λέγαν όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, όταν ζητάνε αυτοκριτική, την οποία πρέπει να την κάνει η παράταξή μας και επί του ηθικού πεδίου και στο θέμα της διαφθοράς, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Ταυτοχρόνως να κάνουν και οι άλλοι αυτοκριτική, διότι η πολιτική, η κεντρική πολιτική γραμμή που είχαν ήταν δώσε περισσότερα. Δώσε, όχι σοβόλα, δεν υπήρχε τότε σοβόλας, δώστε περισσότερα. Χωρίς να σκεφτόμαστε τι θα γίνει την επόμενη δεκαετία. Λοιπόν, κύριε Μπίστη, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο. Ναι, θέλω μόνο να το ρωτήσω εάν πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα το πολιτικό σκηνικό, θα πάει οργισμένος στην κάλπη. Δηλαδή, τα συναισθήματα του Έλληνα αποκλείεται να πάει αδιάφορος. Όποιοι πάνε, δεν θα πάνε αδιάφορα. Δεν ξέρω αν ποντάρει κάποιος στην αποχή ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, όσοι πάνε, θα πάνε φορτισμένοι. Πώς θα ήθελε να σταθμίσει. Με ανάμεικτα αισθήματα θα πάει. Με ανάμεικτα αισθήματα. Με ανάμεικτα, θα πάει. Ναι. Πώς θα θέλατε εσείς από την πλευρά σας να σταθμίσει ο Έλληνας πολίτης αυτή την ψήφο.
να τη σταθμίσει με υπευθυνότητα απέναντι στο μέλλον το δικό του και κυρίως των παιδιών του. Διότι αν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από αυτή που του προτείνει η κεντροαριστερά σήμερα, δηλαδή περισσότερη κοινωνική πολιτική, αλλά ταυτοχρόνως να διασωθεί η χώρα οικονομικά, διότι αν υπάρχει δημοσιονομική εκτροπή, να είσαι σίγουρο ότι καμιά κοινωνική πολιτική δεν θα μπορέσει να σταθεί. Αν λοιπόν πάει με την οργή του 12, βεβαίως η επόμενη μέρα, κατά την άποψή μου, θα είναι αρνητική. Πιστεύω ότι πρέπει να πάει με περισυλλογή, πρέπει να πάει με αίσθηση ευθύνης, πρέπει να δει τι κερδίθηκε, πρέπει να δει τι έχει χαθεί όλη αυτή εδώ πέρα την περίοδο και κυρίως να δει ποιος του προτείνει μια σοβαρή εναλλακτική λύση. Εσείς τι εικόνα έχετε από την κοινωνία, κύριε Μπιστή? Εσείς τι εικόνα έχετε? Εσείς τι εικόνα έχετε? Αυτό ήταν αυτό που θα πρέπει να γίνει ή αυτό που είναι σωστό κατά τη δική σας εκτίμηση? Η εικόνα που έχετε από την κοινωνία ποια είναι? Νομίζω ότι είναι ανάμεικτη. Έχει και αυτό που είπατε εσείς, έχει και αυτό που λέω εγώ. Δεν υπάρχει πια ένα κυρίαρχο ρεύμα μέσα στον κόσμο. Υπάρχουν διάφορα ρεύματα που αυλακώνουν, ανάλογα και με την οικονομική και με την κοινωνική θέση που έχει ο καθένας, το πώς βλέπει τις δυσκολίες. Υπάρχει ένας κόσμος που είναι τόσο απελπισμένος που ό,τι και αν του πω εγώ δεν πρόκειται να το ακούσει. Είναι βέβαιο αυτό. Θα σου πει εγώ εκεί που είμαι αυτή εδώ πέρα τη στιγμή, τι μου λέει ο άλλος. Δεν θέλω ούτε να περιμένω ούτε να δω. Στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει χειρότερο. Εκεί κάνει λάθος. Υπάρχει χειρότερο. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτός δεν πρόκειται να με ακούσει. Αλλά υπάρχει και άλλος κόσμος που θα με ακούσει. Και εγώ σε αυτόν τον κόσμο, σε όλους απευθύνομαι, και σε αυτόν που λέει δεν υπάρχει χειρότερο και το οποίο του εύχομαι να μην το δει, και αυτό εξαρτάται και από την ψήφο του, αλλά απευθύνομαι και στον άλλο κόσμο, ο οποίος ξέρει ότι υπάρχει χειρότερο και ο οποίος βλέπει ότι υπάρχει.